Θα έρθουμε τώρα στα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Και να ξεκινήσουμε με το χώρο της αυτοδιοίκησης. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται μέχρι στιγμής η μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών που κανονικά προγραμματίζονται να γίνουν το Μάιο του 2019 από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, με το αιτιολογείο ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών με αυτή των ευρωεκλογών. Και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια παράταση 3 μηνών με να λύγει η θητεία των αυτοδιοικητικών 31 Δεκάτου του 2019. Εγώ, Δημήτρη, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ποια είναι η συλλογιστική του Υπουργού, του κ. Σκουρλέτη, και να θέλει να αλλάξει βέβαια και να δώσει παράταση της αυτοδιοικητικής θητείας, άκουσον, πέρα για πέρα αντισυνταγματικό αυτό. Και γιατί λέει δεν μπορεί να συμπίπτουν μαζί με την ημερομηνία των ευρωεκλογών. Αλήθεια, αυτοί που το θέσπισαν τότε, γιατί το έπραξαν? Είναι ένα ερώτημα. Θεσπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και πάμε για διπλά έξοδα όμως τώρα, σε περίπτωση που είναι εκλογέ στο Μάιο και μετά γίνουν τον Ιούνιο. Δεν είναι διπλά έξοδα? Όχι μόνο διπλά έξοδα. Μιλάμε για επιπλέον αποζημιώσει του αιρετού, οι οποίοι η θητεία του κλείνει το Μάιο του 2019. Τον Αύγουστο του 2019. Ναι. Σωστά. Αλλά από 1η Σεπτέμβρη θα πρέπει να αναλάβουν οι νέες αρχές που θα προκύψουν μέσα από την εκλογική διαδικασία. Δεν το κατανοώ, γιατί η κουβέντα πρέπει να είναι διαφορετική. Και γιατί ο κ. Σκουπλέτης δεν λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί κατά ένα χρόνο η αυτοδιοικητική θητεία και να πάει όπως ορίζεται σήμερα η κοινοβουλευτική θητεία? Ήτανε 4 χρόνια, γίνανε 5 από την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα θα πρέπει να τα κάνουμε 5,5, γιατί έτσι μας βολεύει, έτσι μας εξυπηρετεί. Αν είναι δυνατόν, βέβαια, αυτά είναι ζητήματα και θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δουν πολύ σοβαρά οι κυβερνώντες και πόσο μάλλον να δούμε ορίζεται στο Σύνταγμα. Είναι συνταγματική αυτή η διαδικασία. Και θα πρέπει να πάρει θέση και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και θέση θα πρέπει να πάρει και η ΕΝΠΕ, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Αυτοί, ας μην τους καλαβολεύει ή να κλείνουν το μάτι λοξά ότι τους πολύ αρέσει αυτό, γιατί θα πάρουν επιπλέον αποζημιώσεις που ότι αυτό συνεπάγεται. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Το ζήτημα είναι οι τρεις μήνες. Στους τρεις μήνες δεν είναι θέμα. Δεν κάνεις τίποτα στους τρεις μήνες. Θα είναι μια κατάσταση τι έργα να περάσεις και τι να προγραμματίσεις. Πώς δεν κάνεις τίποτα? Κάνεις πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι μην ξεχνάς ότι το 2020 είναι μια χρονιά που θα έχουμε εκλογές για θα έχουμε την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται ότι αν δεν τα βρουν τα κόμματα θα πούμε σε μια προεκλογική τροχιά εκ νέου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η ατζέντα είναι ανοιχτή, έχει πολλά, δεν είναι μόνο αυτά, έχει πάρα πολλά. Να δούμε όμως τι λέει το ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας αυτοδιοίκηση.gr. Η μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών που κανονικά προγραμματίζονται να διεξαχθούν το Μάιο του 2019 πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Πάνος Κουρλέτης, σε συνέντευξή του στην εφημερία Real News, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποσυνδεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών με αυτές των ευρωεκλογών. Η τάθησή τους χρονικά αλλοιώνει το χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Άρα είναι εύλογο να μετατεθούν για λίγο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επιβιώνοντας την ουσία παλαιότερο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας αυτοδιοίκηση.gr. Σύμφωνα με το οποίο, στο πλαίσιο της κατά τα φαινόμενα ηλυμένης απόφασης της κυβέρνησης, η αυτοδιοικητική περίοδος να ξεκινάει από την 1η του Γενάρη και όχι από την 1η του Σεπτέμβρη, η θητεία των ερετών θα παραταθεί έως τον φθινόπωρο του 2019. Οι εκλογές είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνουν νωρίτερα από το τέλος της παρούσας θητείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα, αν θα αλλάξει λοιπόν η ημερομηνία, θα είναι έτσι ώστε να πάμε πιο πέρα. Πιο πίσω δηλαδή. Και τότε τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί δεν γίνονται νωρίτερα και γίνονται αργότερα? Θα κερδίσει βέβαια. Θα κερδίσει πάρα πολλά στο οικονομικό κομμάτι. Αυτό το οποίο καίει στην κυριολεξία εδώ και χρόνια, όχι την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΟΝΕ, αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγώ θεωρώ απαραίτητο να αποσχετιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών από εκείνη των τοπικών περιφερειακών εκλογών. Λειτουργεί παραμορφωτικά για το χαρακτήρα των περιφερειακών εκλογών. Λειτουργεί, όπως είπαμε, παραμορφωτικά για το χαρακτήρα όχι μόνο των αυτοδιοικητικών αλλά και των ευρωεκλογών, να προσθέσουμε. Μάλιστα. Εδώ. Το διακύβημα είναι άλλο στις περιφέρειες και στις δημοτικές εκλογές. Δεν έχουμε ανάγκη από μια τέτοια είδους, αν θέλετε, υπερπολιτικοποίηση. Γιατί δεν είναι πολιτικές εκλογές ή αυτοδιοικητικές εκλογές? Τι είναι, να το ξέρουμε αυτό. Ούτε μια υπερκομματικοποίηση, τονίζει ο κύριος Σκουλέτης από την πλευρά του. Να πούμε εδώ ακόμη, Δημήτρη, ότι για το εγχείρημα αυτό, ο κύριος Σκουλέτης, όσον αφορά τις εκλογές που γινόντουσαν μαζί, ας πούμε, το Μάιο μήνα, και οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές και για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό, είχαν επικριθεί τα πολιτικά κόμματα και η τότε κυβέρνηση. Αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα μπορούν να το λύσουν συντομεύοντας κατά ένα χρόνο την αυτοδιοικητική περίοδο και όλα θα είναι καλύτερα παρά να την επιμηκύνουν έστω και για μία φορά με αυτούς τους τρεις μήνες. Θα περιμένουμε να δούμε έτσι και κάποιες τοποθετήσεις τοπικών αυτοδιοικητικών της περιοχής.